Γιώργο, συγχαρητήρια που θα, είσαι για... θα είσαστε στο Συμβούλιο, ήσουν και πριν. Και όπως λέμε τα πράγματα, επειδή έχεις τις πρώτες τους ψήφους, θα είσαι και ο πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Ολύμπου. Τι σημαίνει αυτό για σένα? Για μένα, Γιάννη, σημαίνει μεγάλη τιμή. Ούτε στα όνειρά μου ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα με πούνε ότι είμαι πρώτος δημότης της Ολύμπου. Είμαι βαθιά συγκινημένος. Ευχαριστώ όλους τους ολυμπιακούς μας, τους πατριώτες μας και τις πατριώτες μας. Και πιστεύω ότι μαζί και με τους συναδέλφους που έχουν εκλεγεί και θα είμαστε στο νέο τοπικό συμβούλιο της Δημοκρατίας Ενότητας Ολύμπου και με τη συμπαράσταση και την καθοδήγηση που θα πάρουν το καινούριο Κωνσταντίνο Φελουζή και τον αντιδημάρχο μας που έχουν εκλεγεί των Ολυμπητών και συμπατριωτών μας Καρπαθία, πιστεύω ότι εν αντιθέσει με την κατάσταση που ζήσαμε την προγενέστερη, πιστεύω ότι ο Ολύμπος θα αποκτήσει κάποια νέγλη και θα προσπαθήσουμε να την ανεβάσουμε, να αξίζει το τίτλο που της έχουμε δώσει σαν πολιτιστική πρωτεύουσα του ζώντος πολιτισμού της 12ης. Ξέρουμε τα προβλήματα, ξέρουμε τις αντιξότητες που υπάρχουν, ξέρουμε την ερήμωση, μείναμε πάλι πολύ λίγοι δυστυχώς. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας και επειδή από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, πιστεύω θα πάμε πολύ καλά. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει μια σκέψη πάντοτε από τους δικούς μας ανθρώπους που μένουν εκτός Ολύμπου ότι εδώ έχουν μείνει οι πιο άσχετοι, δηλαδή αυτοί που μείναν εδώ είναι οι τελευταίοι. Το έχω εκλάβει κι εγώ. Στο λέω επειδή μου αρέσει να λέμε την αλήθεια. Και δεν σκέπτονται ότι είναι το ίδιο ζυμάρι. Ο Ολυμπίτης είναι εδώ, είτε στο εξωτερικό, είτε Αμερική, είτε Αθήνα, είτε Ρόδο. Είμαστε από την ίδια ζύμη. Και να ολοκληρώσω. Και αυτοί που μένουν εδώ, αν δούμε την Ολύμπο όπως ήταν πριν 30 χρόνια και τώρα, όλα αυτά τα σπίτια που βλέπεις γύρω σου, κάποιοι άνθρωποι σπάσαν τα κοκαλώτες να έρχονται εδώ και να τα φτιάχνουν. Δηλαδή, τελευταία χρόνια η Όλυμπος που έχει μια ανάπτυξη, υπάρχει μια ανάπτυξη. Μπορεί να υπάρχει ερήμωση από τους ανθρώπους, αλλά έρχονται. Φτιάχνουν τα σπίτια, μπορεί να φεύγουν, αλλά υπάρχει μια τέτοια προσπάθεια. Για πες μου κάτι σε αυτό. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που μένουν εδώ είναι ήρωες. Πιστεύω με στους Ολυμπίτες της Διασποράς και τους ομογενείς τέλος πάντων Ολυμπίτες, που είναι η δύναμή μας. Τα παρικιακά μας σωματεία με καλλιουργούν. Τους θέλουμε να έρχονται. Χαιρόμαστε. Η μάνα Όλυμπος τους περιμένει. Έχουμε επιστήμονες, έχουμε πολιτικούς, έχουμε ανθρώπους που διαπρέπουν πραγματικά και θέλουμε βοήθεια. Δεν θέλουμε να μας κρίνουν. Και όμως δεν θέλουμε. Θέλουμε βοήθεια και δεν θέλω μόνο ιδέες κάθε Αύγουστο. Τους αγαπάμε. Δεν έχουμε διαφορά. Ο Ολυμπίτης της Αθήνας, της Αμερικής, της Αυστραλίας, με τους Ολυμπίτες εδώ. Εμείς ίσως είμαστε και λίγο αγράμματοι, δεν είμαστε των επιστημών. Ναι, αλλά και αγράμματα φτιάξαν αυτά, τα σπίτια που βλέπεις πίσω σου και ό,τι βλέπεις τα χωράφια απέναντι που έχουν ρημώσει και ακόμα αυτές οι κινήσεις που βλέπεις οι μεγάλες με τις φορεσίες είναι αγράμματες. Όπως δεν θέλω, εντάξει, και τα συλληπιτήριά μου και τη μητέρα σου και αυτή η γυναίκα που ανάθρεψε τα παιδιά και οι περισσότερες κάνανε και πολλά παιδιά, δεν ξέρει και πολλά γράμματα. Αλλά κάνε γραμματισμένο. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι όλα αυτά που κάνουν ο Ολυμπίτης διαπρέπει παντού. Πιστεύω ότι η δική μας η γενιά είναι γενιά που είμαστε ίσως ευλογημένοι που ζήσαμε και την παλιά, αλλά τώρα δυστυχώς υποφέρουμε εν μέρη, γιατί βλέπουμε μια ερήμωση. Βλέπουμε τα σχολεία μας να κλείνουν. Ναι. Θα προσπαθήσουμε να το ανακόψουμε αυτό, να,
σταματήσει. Θα προσπαθήσουμε το σχολείο να έχει περισσότερα παιδιά, να μην ερημώσει. Και, και επίσης να αναπαιτήσουμε αυτό το ΦΠΑ το οποίο είναι 24%, ο δασικοί χάρτες που ξέρω πόσο πολύ αγώνα έχεις κάνει και εσύ προσωπικά, αλλά όλοι μας, όλα αυτά τα οποία ίσως η εξουσία δεν τα ξέρει και υπάρχει των Αθηνών, αλλά και εδώ. Και εδώ πιο πολλά πρέπει να τους, να μπορέσουμε, ένα πρόβλημα πρέπει ο άλλος να το κατανοήσει, να γίνει μια διάγνωση ότι αυτό υπάρχει, είναι πρόβλημα. Και μετά θα λυθεί. Όντως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Δεν μπορεί ο Λυπίτης να ζήσει και να έχει την απέτηση κάποιος να ζήσει θέλει και το νερό του, θέλει τις υποδομές του, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή έχουμε σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι όμως αυτά τα προβλήματα, δεν μπορούμε εμείς επιμέρους, εμείς να τα λύσουμε. Σωστά. Θέλουμε τη βοήθεια της πολιτείας. Γιατί εδώ, όπως θέλει, συγγνώμη που διακόπτω, εδώ το 10 είχαμε και πορντόζα και ασθενοφόρα, είχαμε και απορρίπαντοφόρα. Και όλα τόσα μηχανήματα που μας τα πήραν, και λεωφορεία, ένα μικρό και ένα μεγάλο. Και η συγκοινωνία από το Διαφάνεια, εγώ μια φορά που ερχόμαστε από την 3 ώρα, είχε λεωφορείο και μας έφερε πάνω. Τώρα, ένας που θα μείνει στο Διαφάνεια δεν ξέρει πώς θα έρθει πάνω και πάντα παρακαλεί κάποιο φίλο, γιατί όλοι δεν έχουν αυτοκίνητο. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα που είναι αυτονόητα για το σεβασμό αυτών των ανθρώπων που μένουν εδώ. Γιατί όλοι, όπως προξερείς και τη βλέπουμε και πίσω, όποιος έχει έρθει εδώ, ας εμείς μπορεί να έχουμε κάποια έτσι, πώς να σου πω, ευαισθησία με το χωριό μας, είναι η μητέρα μας, αλλά εδώ γεννηθήκαμε και είναι μέσα μας, δεν το βγάζουμε ποτέ. Αλλά μπορεί ένας δημοσιογράφος που γυρνάει την Ελλάδα, όπως μου είπε το περιοδικό, ξέρεις, ήταν η διευθύντρια και μου λέει, εγώ γύρισα την Ελλάδα, τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί. Δηλαδή κάτι που το λέμε. Πρέπει λοιπόν και η Κάρπαντος και η πολιτεία που και η περιφέρεια, αλλά και πάνω το κράτος των Αθηνών και εδώ, το Δήμος, και εμείς να κάνουμε, να φωνάξουμε για να γίνει καλύτερες συνθήκες διαβίωσής μας. Πιστεύω ότι θα μας δούνε οι φορείς, τέλος πάντων, η περιφέρεια, ο Δήμος, ο οποίος οι άνθρωποι του Δήμου το παραδέχονται όντως ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά να ανταπεξέλθουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με τα προβλήματα που έχει ο Όλυμπος. Οι εργάτες του Δήμου έρχονται να βοηθήσουν και φεύγουν 8 η ώρα από τα πηγάδια, φτάνουν εδώ 10 παρατέταρτο και φεύγουν εδώ 12.30 ώρα για να μπορούν να σχολάσουν. Αυτό δεν είναι εφικτό. Θέλουμε λοιπόν να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορεί ο Όλυμπος να έχει αυτό το μαύρο χάλι, σκουπίδια, να μην έχει νερό, να μην υπάρχουν αποκετεύσεις, και ερχόμαστε κι εμείς σε δύσκολη θέση σαν τοπική κοινότητα. Ερχόμαστε σε δύσκολη θέση. Αν δεν μπορούν, και το έχω δηλώσει επανειλημμένα, ότι εάν ο Δήμος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις έναντι της Ολύμπου, πρέπει να βρούμε κάποια άλλη λύση. Δεν ξέρω βέβαια, ποια θα είναι η λύση. Βέβαια, αυτή η λύση είναι αυτό. Ή να μας αφήσουν ή να γίνει Δήμος εδώ πάνω. Όλοι, γιατί είναι και μεγάλο νησί και η Σαρία. Πρέπει, δηλαδή, πρέπει να τα διεκδικούμε. Όπως μας κόψανε, έτσι μπορούμε να το ξαναφέρουμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην διεκδικούμε. Πρέπει να διεκδικούμε, Γιώργο, και αν ήσουν τώρα κοινοτάχης ο Λύπου, θα ήταν πολύ καλύτερα. Θα παίρνεις, ας πούμε, 300.000, ξέρεις ότι αυτά τα 4 χρόνια θα δώσω, ξέρεις πού θα τα δώσω, το συμβούλιο, το πενταμελές, ξέρεις πώς πάει. Αλλά όχι τώρα συνέχεια να παίρνεις άδεια από κάτω, να πηγαίνεις κάτω, κύριε Φελουζή, κύριε Αντιδήμαρχε, μπορείτε να μας το παρακαλέτε. Το κάναμε και το λέω σε σένα, επειδή πριν έχουμε μιλήσει τον μάλιστα με τον Χατζιπαπά πρώτα που ήταν ο πρώτος με το Καλλιχράτη, μετά με τον Μακρυμανόλη. Και τελευταία είσαι και εσύ μέσα στα πράγματα. Το τελευταίο κομμάτι με τον Παπαΐλια και τώρα που εσύ είσαι ακόμα. Πιστεύω επειδή υπήρχαν προβλήματα γενικά με την διοίκηση και με του Δήμου Καρπάθου γενικά, υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Πιστεύω τώρα με τη νέα Δημοτική Αρχή που... Αυτό τι σε κάνει να πιστεύει. Δηλαδή αυτό λέγουμε τώρα τρεις τετραετίες. Ξεκινάμε από το Χανιώτη, Λάμπρο και τελευταία με τον Ισίριο. Είναι ακριβώς ένα πράγμα το οποίο το ίδιο. Δηλαδή, τι πιστεύεις εσύ ότι ίσως αυτή η πλειοψηφία του Μιχάλη Φελουζή, ίσως αυτή η αισιοδοξία, δεν ξέρω. Πιστεύω επειδή η πλειοψηφία και έχει πάρει απόλυτη πλειοψηφία. Και είναι εκλεγμένοι και εμείς οι συμπολίτευσοι με δικοί μας άνθρωποι. Δηλαδή. Έχουμε πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο Ολυμπίτες. Έχουμε πολλούς και Ολυμπίτες, αλλά έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι είναι φίλοι της Ολύμπου. Ναι, δεν έχει σχέση με τον Ολυμπίτες. Να καταλάβει, να κατανοήσει ότι ο Όλυμπος στην Κάρπαθο πέσει και γενικά στα 12 που είπα παραπάνω πρέπει να το προσέξει το χωριό αυτό. Πιστεύω ότι έχουμε φίλους και είμαστε όλοι της ίδιας μάνας παιδιά. Οι Καρπάθοι
είναι αδερφοί μας. Και δεν νομίζω, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό ότι οι κατοχωρείτες δεν θέλουν το καλό της Ολύμπου. Και να σας πω, είμαι πολύ συγκινημένος και περήφανος και θέλω να εκφράσω τη συγκίνησή μου και την περηφάνεια μου με την εκλογή του ξαδέρφου μου, του Βασίλη, Μιχαήλ Παπαβασιλείου, που του δώσανε τη τιμητική θέση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου. Μα κοίταξε, δεν έχει, ο άνθρωπος αυτός, επειδή έχουμε συζητήσει τον Βασίλη βέβαια αρκετά, είναι τόσο, έχει μια διάβγεια φνέμα, δηλαδή ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ και οι ιδέες του και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή επειδή τον γνωρίζω και είναι καλό που βλέπουμε και τα πράγματα έτσι πιο ανοιχτά και ότι όλοι οι άνθρωποι, γιατί έχουμε μιλήσει μαζί με τον Βασίλη και είναι προς τιμήν του παιδιού αυτού και όλων των Καρπαθών και του που ψηφίσανε και είναι τώρα πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Πηγαδίων. Ξέρετε, αυτό είναι μεγάλη τιμή. Μεγάλη τιμή, ναι, είναι. Τέλος θέλω να πω ξανά ότι πιστεύω στον Δήμαρχο τον Μιχάλη τον Φελουζή και όλους τα παιδιά που ζούμε μαζί και είμαστε φίλοι που έχουν εκλεγεί και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει δημοτικός σύμβουλος που θα είναι αρνητικός για κάποιον θέμα της Ολύμπου. Γιατί όλα τα παιδιά είναι μορφωμένα και έχουν άριστες σχέσεις με εμάς, με την Όλυμπο. Και είμαι πολύ αισιόδοξος και θα πάμε καλά, πιστεύω. Θέλω να σου πω ένα τελευταίο. Πρόσφατα έχασες τη μητέρα σου. Τι σημαίνει η γυναίκα με το καβάι στην Όλυμπο, γιατί ξέρεις τον αγώνα μου, το ξέρεις από πολύ καλά τότε με τη Μινατσή, ότι αυτή η γυναίκα είναι που καθορίζει την ύπαρξή μας με την έννοια ότι από τη βολά που κάναμε και στα κατοχωριά, όταν βλέπαμε το καβάι, το ξέρεις πόσο πολύ σημαντικό είναι για μας τους Ολυμπίδες. Είναι τελείως διαφορετικά ο Ολυμπίδης που το έχει το ζει και ένας που είναι εκτός Ολύμπου. Για αυτό το πράγμα, γιατί η φορεσιά βλέπεις τη μάνα στο μικρό παιδί, το πώς κουφώνεται, το πώς με το στάμνο, με τα όλα κουβαλιτά και βλέπω ότι εγώ τα έλεγα στη μητέρα μου όταν ήρθα εδώ πέρα, βλέπεις σαν να πάντως όλα τα βουνά, δεν μπορούσα να την καθορίσω σε ένα σημείο του σπιτιού. Ήτανε παντού στα βουνά, μόλις έβλεπα σαν να την έβλεπα Παναγία. Έτσι πιστεύω εγώ, δηλαδή. Έτσι. Και αυτό λοιπόν η αγάπη πρέπει να μας κάνει όλα, να μας ενώνει. Θα σου απαντήσω με το εξής, γιατί. Επειδή η μητέρα μου πέθανε πριν 10 μέρες. Ο πατέρας μου έχασε τη μητέρα του σε πολύ μικρή ηλικία, 18 χρονών. Και τραγουδούσε την εξής ματινάδα. Όλες οι πίκρες πίκρεσή, όλες οι πίκρες πίκρεσή και όλοι καμοί καμήν. Όμως της μάνας ο καμός φωτιά καταλαΐν. Γιάννη, επειδή ξέρω ότι αγαπούσες και εσύ τη μητέρα σου. Όλοι αγαπάμε. Και έχουμε την ιδιαιτερότητα. Εμείς έχουμε αυτό το καβάι. Είναι το καβάι αυτό. Και ξέρεις τι θέλω να σου πω για το ολοκληρώσω. Επειδή τώρα σύντομα θα κάνουμε το σύλλογο της, θα κάνουμε τις αρχαιρεσίες, θα ξανακάνουμε πάλι το σύλλογο της Ολύμπου, της γυναίκας της Ολύμπου. Θέλω να είμαστε μαζί συνεργάτες σε πάρα πολλά, γιατί χρειάζονται αυτές οι δυνάμεις. Γιατί αυτό που μας λένε πρέπει, και αν είχατε δει και το περιοδικό, οπουδήποτε βλέπετε την καβάι ή αυτά που κάνει τις φορεσιές, είτε στο χορό το δικό μας που ξεχωρίζει, είναι η γυναίκα πίσω. Όπως σας λέει, Γιάννη, είναι ακριβώς. Θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί μας αποφανεύεις, γιατί είσαι καλλιτέχνης και ειδικά επειδή με βγάζεις στον αέρα τώρα, θα ήθελα να πω σε όλους τους συμπατριώτες και μη να δούνε το Μάνα Όλυμπος. Είναι το DVD που έχετε κυκλοφορήσει, αυτή την υπέροχη δουλειά που έχεις φτιάξει, γιατί είσαι καλλιτέχνης. Αυτό έγινε το 2004 με την Δήμητρα και τους δύο συλλόγους και την Βρικούς. Είχε πεθάνει μάμα μέσα και εδώ στα 40 και το φτιάξα, γιατί ήμουν πολύ επηρεασμένος και γι' αυτό που μιλούσα προηγουμένως. Παίζει μεγάλο ρόλο όπως και εσύ αυτή τη στιγμή που έχεις μια εβδομάδα 10 μέρες και βλέπεις πόσο έντονο συνέστημα είναι αυτό. Ακριβώς, Γιάννη, έχω αυτό το συνέστημα. Είναι 10 μέρες που πέθανε η μητέρα μου. Πάντα ξέρω πώς αισθάνεσαι και βάσει αυτήνής της αγάπης είναι πίσω σου η μητέρα σου, γιατί αυτή είναι και η μητέρα μας, η Μάνα Όλυμπος, και γι' αυτό βγήκε
το DVD αυτό, Μάνα Όλυμπος, και βάσει αυτήν της αγάπης θα είμαστε ενωμένοι να μπορέσουμε να το κρατήσουμε αυτό το πράγμα. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να φανούμε αντάξει και το πατεράδο μας και το μανάδο μας. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Τι μπορώ κάνω. Να είσαι καλά και μαζί θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά και καλή επιτυχία. Thank you.